Αγία Νησία έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και ήταν θυγατέρα γονέων ευσεβών και πολύ πλούσιων. Όταν πέθαναν οι γονείς της, η Ανησία στάθηκε κυρία του εαυτού της. Ούτε τα πλούτη που κληρονόμησε τη μέθησαν, ούτε η ορφάνια της την παρέσυρε. Αλλά με φρόνηση και εγκράτεια προσπαθούσε πάντα να μαθαίνει τι έστεινε ευάρεστον το Κυρίο. Τι δηλαδή είναι ευχάριστο και ευπρόσδεκτο στον Κύριο. Η ευσέβειά της αυτή την έκανε γνωστή στους ειδωλολάτρες. Μια φορά λοιπόν, ενώ πήγαινε στην εκκλησία, τη συνάντησε κάποιος ειδωλολάτρης στρατιώτης. Αφού την έπιασε βία, την έσυρε στους βωμούς των ειδώλων και την πίεζε να θυσιάσει στους θεούς. Η Ανησία ομολόγησε ότι πιστεύει στον ένα και αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, και αυτόν αγωνίζεται να ευχαριστεί κάθε μέρα. Ο στρατιώτης εξαγριωμένος άρχισε να βλασφημεί το Θεό και τότε η Ανησία τον έφτισε στο πρόσωπο. Τορπιασμένος αυτός έσυρε το σπαθί του και διαπέρασε τα πλευρά της. Έτσι η Ανησία πήρε το αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου.